Πιστέψαμε στο Λευκόθιο, πάμε στο post-game, ξεκινώντας από τον προπονητή της ΕΘΑ, τον Ελχάζ Χάτι. Δύσκολη ήταν σήμερα. Παλέψατε όσο μπορούσατε, αλλά είχατε πολλές απουσίες. Πώς τη βλέπεις τη συνέχεια για την ΕΘΑ στο υπόλοιπο της σεζόν? Καταρχάς θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ για την εμφάνιση τους και για την νίκη τους. Τώρα για το δικό μας παιχνίδι, εντάξει, είχαμε αρκετές απουσίες, παλέψαμε με ό,τι είχαμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάτσουμε εμείς εσωτερικά να δούμε τι γίνεται στην ομάδα και πώς θα προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και την επόμενη μέρα. Να κρατήσουμε όμως το θετικό που είναι η νεανικό ρόστι. Είναι κάτι που είπαμε στη μετάδοση. Είναι κάτι που η ΕΘΑ είναι γνωστή για αυτό το γεγονός. Εντάξει, σίγουρα οι ήττες είναι δύσκολες, όμως βγαίνει και αυτό το θετικό. Είδαμε αρκετά παιδιά να παίρνουν πολλά λεπτά συμμετοχής. Βοηθάει και την ομάδα αυτό το πράγμα. Αυτό λέμε από την αρχή της χρονιάς ότι έχουμε την πιο νεανική ομάδα, αλλά πλέον δεν μπορεί πλέον να αυτή η δικαιολογία μας ότι είμαστε η πιο νεανική ομάδα. Πλέον πρέπει να δείξουμε απόδοση στο γήπεδο, αλλιώς δεν προχωράμε μπασκετικά. Εγώ αυτό έχω να πω. Ωραία. Coach, ευχαριστώ πολύ.